Από την Παρασκευή έχει ξεκινήσει η καταγραφή όλου του υλικού του κτηρίου και των υλικών που υπάρχουν στις αποθήκες κτλ. Διότι το κτίριο παραδίδεται σε ειδική επιτροπή που έχει συστηθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υγειονομικού εδώ πέρα του ΕΟΠΗ για να κλείσει. Μπαίνει λουκέτο δηλαδή στο κτίριο. Όλο το προσωπικό και οι γιατροί και το υγειονομικό προσωπικό βγαίνουμε όλοι σε διαθεσιμότητα από την ημέρα που θα δημιουργηθεί, που θα δημοσιευθεί το ΦΕΚ και θα πρέπει στη συνέχεια για ένα διάστημα θα είναι τελείως κλειστό το κτίριο. Έτσι δεν θα λειτουργούν καθόλου τα ιατρεία, ο κόσμος να ενημερώνεται και να μην κλείνει ούτε ραντεβού, δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Οι τηλεφωνικές εταιρείες συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους, κανένας δεν καταλαβαίνει γιατί. Εντάξει, δεν έχει νόημα όμως να κλείνουν ένα ραντεβού. Αν θέλουν να εξυπηρετηθούν, πρέπει να απευθύνονται, εάν δεν θέλουν να πληρώσουν, στο νοσοκομείο και κατά τα άλλα στα ιδιωτικά ιατρία όλων των συναδέρφων έξω και το πρωινίκα και των υπολείπων δηλαδή. Τα ιδιωτικά ιατρία λειτουργούν κανονικά. Μισό λεπτάκι, δηλαδή όποιος απευθυνθεί σε ιδιωτικό ιατρείο κόβεται στις απόδειξη και μπορεί να τα πάρει επειδή είναι ασφαλισμένος. Όχι, είναι κανονικά. Αλλιώς μόνο στο νοσοκομείο μπορεί να απευθυνθεί. Για δωρεάν, σας είπα, περίθαλψη μόνο στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας. Τώρα, αυτό... Δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι δηλαδή στην περιοχή τη δικιά μας, παρά μόνο ελάχιστοι τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ. Γιατί γίνεται το κλείσιμο των ιατρείων γιατί του ΕΟΠΗ? Γιατί ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, το οποίο αλλάζει τελείως την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Θα δημιουργηθεί μια καινούρια δομή, η οποία δεν ξέρουμε ακόμα πού θα βρίσκεται, αν θα βρίσκεται στο ίδιο κτίριο αυτό, αν θα χρησιμοποιηθεί δηλαδή αυτό το κτίριο από την καινούργια δομή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία θα αποτελείται από τους γιατρούς και τους υπάρχοντες, οι οποίοι θα διαλέξουν ενδεχομένως να παραμείνουν στις δομές αυτές. Δηλαδή, μας ζητάει τώρα να διαλέξουμε ή να μείνουμε σαν πλήρους και αποκλειστικής μέσα στο καινούριο σύστημα ή να διατηρήσουμε τα ιδιωτικά μας ιατρία. Για πόσους γιατρούς μιλάμε? 25 γιατρούς. Και από το υπόλοιπο προσωπικό νομίζω είναι περίπου 40 άτομα τουλάχιστον. Βγάζει και διοικητικό προσωπικό, δηλαδή κανονικό, όλο το προσωπικό. Διοικητικό, νοσηλευτικό, ιατρικό, παραϊατρικό, όλοι σε διαθεσιμότητα. Είναι 8.500 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν αντιδράσεις? Οι αντιδράσεις είχαν υπάρξει όλο αυτό το διάστημα. Εμείς κάναμε 2,5 μήνες απεργία. Ναι. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε ότι για ένα διάστημα το οποίο θα είναι άγνωστο, το Υπουργείο λέει ένα μήνα. Ένα-δύο μήνες διαβάζουμε. Ένας-δύο, δεν ξέρουμε πόσο θα είναι αυτό. Δεν θα υπάρχει καμία δωρεάν φροντίδα υγείας στο νομό μας. Και υπάρχουν και ορισμένες ειδικότητες οι οποίες ήταν πάρα πολύ βασικές. Παραδείγματος χάρη ο παιδίατρος. Δυστυχώς το νοσοκομείο μας δεν καλύπτεται με παιδίατρο καθημερινά. Ενώ στη μονάδα υπήρχε παιδίατρος καθημερινά σαν προσωπικό ασφαλείας έστω. Δηλαδή αυτή και τη κατά στιγμή, τη διάρκεια της απεργίας. Αυτή τη στιγμή, πέραν από το γεγονός ότι και εσείς τίθεστε σε διαθεσιμότητα, επιβαρύνεται και ο ασφαλισμένος του ΕΟΠΗ από την τσέπη του. Οικονομικά, επιβαρύνεται και η υγεία του νομού γενικότερα και η υγεία του κόσμου γενικότερα σε όλη την Ελλάδα για αυτό το άγνωστο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργάκη, και από εσάς δύο λόγια. Ναι. Αυτό που πρέπει να καταλάβει και ο ελληνικός λαός και ειδικότερα ο λαός της Αρκαδίας είναι ότι, ότι η υγεία πεθαίνει. Όποιος δεν έχει να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη δεν θα ζήσει. Έλα Γιάννα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε το καινούργιο, όπως σας είπε και η κυρία Κουρέτα, από σήμερα κλείνουν παράνομα τα ιατρία του ΙΚΑ, ενώ ακόμη δεν έχει πάρει ούτε τις διαπιστευτικές πράξεις, ούτε έχει δημοσιευτεί ο ΦΕΚ και κλείνουν παράνομα, ζητάνε τα κλειδιά μας. Εμείς ακόμη εννοείται ότι είμαστε γιατροί και προσωπικό του ΕΟΠΗ. Ακριβώς. Και παράνομα μας διώχνουνε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το πρόβλημα δεν είναι μόνο με εμάς τους εργαζόμενους, είναι με τον λαό. Με την υγεία. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή τώρα, εδώ δεν υπάρχουν. Συνέχεια φωνάζει ο Άδωνης ότι υπάρχουν. Θα εξυπηρετούνται ο λαός στους συμβιβασμένους γιατρούς. Πού είναι? 4.000 πανεδαδικά στην Αρκαδία, 2-3. Ή στο νοσοκομείο πρέπει να πληρώνει το πεντάετρο. Μισό λεπτάκι. Και δεν είχαν και λόγο οι συνάδελφοι να συμβιβληθούν, που ενδεχομένως να κάνουν και πάρα πολύ καλά. Ποιος είναι ο λόγος? Διότι δεν, να σας εξηγήσουμε το λόγο που δεν υπάρχουν συμβιβλημένοι, δεν πληρώνει ο ΕΟΠΗ τις αντίστοιχες επισκέψεις. Έχει πληρώσει το τελευταίο μήνα που έχει πληρώσει τους συναδέλφους απανελλαδικά, είναι ο Αύγουστος του 2013. Υπάρχει κατηγορία από πλευράς Υπουργείου Υγείας και τα διαβάζουμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Αθηνών ότι δεν προσέφευγε ο κόσμος στα ιατρία του ΕΟΠΗ και ότι στην ουσία ήταν είτε υπολειτουργούσαν είτε ότι ήταν. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό ήταν πάλι κάτι προσχηματικό. Εντάξει, είναι μια δικαιολογία για το κλείσιμο των ιατρίων του ΕΟΠΗ αυτό. Είχαν δώσει τα τηλεφωνικά ραντεβού
ραντεβού στις ιδιωτικές εταιρείες. Το κόσμος δεν έκλεινε, βέβαια. Πλήρωνε πάρα πολλά χρήματα για να κλείσει εκεί πέρα ραντεβού. Ένα ευρώ το λεπτό. Ένα ευρώ το λεπτό και ενδεχομένως και περισσότερο, δεν ξέρουμε. Οι εταιρείες αυτές δεν μπορούσαν να τους εξυπηρετήσουν, δεν ξέραν το αντικείμενο. Όσο υπήρχε το 184 και ρωτήστε για τις μονάδες οι οποίες είχαν εσωτερικό, είχαν κρατήσει κάποιους υπαλλήλους και κάνουν εσωτερικά ραντεβού, τι μεγάλη προσέλευση υπήρχε από τον κόσμο, ο οποίος εκεί έκλεινε το ραντεβού του χωρίς να πληρώνει. Εμείς, παρόλο που υπήρχε αυτό το μειωμένο, η μειωμένη ενδεχομένως προσέλευση, παρόλα αυτά, αντί οι παθολόγοι να βλέπουμε 600 περιστατικά που βλέπαμε τουλάχιστον το μήνα, είχαμε φτάσει και βλέπαμε 450 με 500. Δεν είχε πέσει ιδιαίτερα, ναι. Υπήρχε τόσο μεγάλη μείωση προσέλευσης. Ο κόσμος είχε ανάγκες. Συν ότι ξέρει κάποιους γιατρούς πάρα πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι συνάδελφοι δουλεύουν εδώ 20 και 25. Εγώ είμαι 10, εντάξει. Αλλά οι περισσότεροι είναι 20 και 25 χρόνια. Όταν κάποιος έχει το γιατρό του που ξέρει το ιστορικό του κτλ., μακάρι το καινούριο σύστημα να λειτουργήσει. Δηλαδή, εμείς δεν ήμασταν αντίθετοι σε αλλαγές στο σύστημα. Ούτε ήμασταν αντίθετοι στο να συμμαζευτεί η κατάσταση. Δεν μπορεί να έχει στην Αθήνα, ας πούμε, 10 μονάδες να λειτουργούν σε απόσταση σε πολύ κοντινή απόσταση. Του ενός τετραγώνου. Φυσικά. Και από εδώ και πέρα, τι σκέφτεστε τελικά να κάνετε τώρα, δηλαδή, πώς θα οργανωθείτε, τι θα κάνετε? Δυστυχώς εμείς θα προσφύγουμε στα δικαστήρια για αυτές με ασφαλιστικά μέτρα και ενδεχομένως διεκδίκηση κάποιων αποζημιώσεων, γιατί εμείς, να ξέρετε επίσης, επειδή είμαστε αορίστου χρόνου, δεν δικαιούμαστε και καμία αποζημίωση από το κράτος.